εξάμεινες κατάστασης από τεχνική και νομική πλευρά. Είμαστε στη διαδικασία, ελέγχουμε τα έγγραφα που μας στείλατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα έχουμε ολοκληρώσει τον έλεγχο αρχές Δεκεμβρίου και τότε θα είναι το έργο όριμο για να μπορέσει να αρχίσει να γίνει μια μελέτη στο ποινότητα. Έχετε διαπιστώσει εκ πρώτης άποψης αρκετές αποκλίνησεις μεταξύ αυτών που υπάρχουν σε μια τεχνική μελέτη που σας παραδόθηκε και του Δημάρχου, από ό,τι ξέρω, είναι αρκετά μεγάλες οι αποστάσεις. Έχουμε εδώ πέρα μαζί μας το νομικό σύμβουλο που κάνει τον έλεγχο. Γεια σας, είμαι το νομικό. Τώρα, συγγνώμη, το δικάτησα από τους άλλους είναι νομικό. Το μέλλον παραδομή. Η κυβέρνηση επέλεξε και ο ΕΦΟΣ και είπαμε εμείς και το επιτροπήσαμε να αναθέσουμε στο ΤΑΙΠΕΔ, αυτό έγινε 21-5, την ορίμανση μελέτης σκοπιμότητας για να φτάσουμε κάποια στιγμή να δούμε τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Όπου είναι εδώ στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία θα αναπτυχθεί για αυτόν τον λόγο. Έτσι έχει ξεκινήσει και το ΤΑΙΠΕΔ προέλυσε επιλογή νομικού και τεχνικού συμβούλου για να δούμε ποια είναι η πιστάμενη κατάσταση ξεκινώντας από το 2020. Όταν πήγα σχετικά πρόσφατα στη Βουλή, έδωσα την δημοσιότητα ό,τι στοιχεία είχαμε εμείς προέλευση εκτάσεων κατά φέτο. Για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα στην κοινωνία τι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαθέτει. Μέσα και από μια τεχνική έκθεση που έγινε από μια εταιρεία που ξέρει πάρα πολύ καλά ποιο δήμαρχο και ο Πεντέρας είχαμε συζητήσει. Το ΤΑΙΠΕΔ, σε συνέχεια αυτών των αποφάσεων που πήραμε, ο ΕΦΟΣ απέστειλε ένα έγγραφο προς την Δημοτική Αρχή, 1η Οκτωβρίου, ζητώντας όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν από τον Δήμο, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στα στοιχεία που ήδη έχει, για να καταλήξουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνομαι από την ενημέρωση που είχε ο Δήμαρχος, και αυτό το έκανε έγκαιρο ο κ. Δήμαρχος, απέστειλε την απάντηση, ούτως άλλως υπήρχε επικοινωνία στο μεσοδιάστημα, και στον προφορικό λόγο μου είπε ότι υπάρχει αρκετά σημαντική απόκληση μεταξύ αυτών που γνωρίζαμε και αυτών που έχουν κατατεθεί από τους δύο δημάρχους. Άρα, θα ήθελα να δούμε πώς πηγαίνουμε με το ιδιοκτησιακό με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του θέματος, για να πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι αφού καταλήξουμε στο ιδιοκτησιακό και δούμε ποια είναι η ποσόστοση συμμετοχής του καθενός, πώς συχνοτιζόμαστε για να κάνουμε αυτό που προτίστω σε εκτιμάτε εσεί ω τοπική κοινωνία, όταν θα κάνετε την πόλη σα και του πολίτε.